σου συστήσω την πρίκα μου. Ετοιμάζομαι από τώρα, γιατί καλή νοικοκυρά από την πρίκα της έβαλες φαίνεται. Έβαλες και τα λευκά σήμερα, θα πώς. Σε βλέπουν από το σπίτι και θα βάζουν το μυαλό τους. Εύχομαι να με βλέπει η πεθερά μου αυτή τη στιγμή, χρόνια πολλά και να ζητεί γενέθλια. Και να δει τι καλό κορίτσι που είμαι. Χρόνια της πολλά, αλλά γέμισε πολιτισμό το στούντιό μας, γέμισε καλούδια, γέμισε δημιουργίες. Και γυναίκες πάνω απ' όλα. Γυναίκες πάνω απ' όλα και θέλουμε να τις καλησπερίσουμε. Μας έρχονται από την Επισκοπή και από το Σύλλογο Εργάνη. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Για όλα, γιατί κάνετε τόσα χιλιόμετρα να έρθετε. Εντάξει, δεν είμαστε πολύ μακριά, οπότε δεν θα έχουμε συχνή επικοινωνία. Μπορούμε να σας δείξουμε πάρα πολλά πράγματα. Μεγάλη μας χαρά. Έχουμε και δώρο Λευτέρη, θέλει να στο δείξει. Ακόμα. Όχι, να δεν κάνω θέλεις. Και τις απαραίτητες συστάσεις. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Σεβαστή Κρασανάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Επισκοπής Εργάνη. Ναι. Καλώς ήρθατε και πάλι. Την κυρία Μαρίκα Ρουσάκη, το μέλος του Συλλόγου. Κυρία Μαρίκα. Ναι. Σας πέτυχα κυρία, στο βλέμμα, Το βρήκε. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Βαρβάρα. Ευχαριστώ. Είμαστε φίλοι. Την κόρη σας, την κορούλα σας. Και Ελένη Φουρναράκη, αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Κυρία Ελένη. Κεφαλογιάννη Φουρναράκη, παρακαλώ. Κεφαλογιάννη Φουρναράκη. Έχουμε και τέτοια. Συγγνώμη, Κεφαλογιάννη Φουρναράκη. Εμένα το συζύγω Μακρογιαννάκη. Είναι να τα λέμε και τα δύο τότε, δεν έχουμε πρόβλημα. Όλα πρέπει να τα λέμε. Όλα πρέπει, γιατί μετά θα γυρίσουμε πίσω και θα έχουμε γκρίνια. Την γκρίνια. Κακό πράγμα η γκρίνια. Κακό πράγμα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να ξεκινήσω εγώ να σας εξηγήσω τι είμαστε καταρχήν. Φυσικά βέβαια, και θέλουμε να μάθουμε. Βέβαια, πολυδιάστατη δράση. Εμείς νιώθουμε λίγο εκεί εδώ στο Κρήτη TV, διότι έχουμε ξαναέρθει κάποιες φορές, έχουμε δείξει το τι είμαστε, τι παρουσιάζουμε και γιατί υπάρχει ο σύλλογός μας. Εμείς ξεκινήσαμε πολύ δειλά να κάνουμε το σύλλογο, όπου εστιάσαμε στην παράδοση, στην κουλτούρα, στην πολιτιστική κληρονομιά. Κάνουμε σεμινάρια επιμόρφωσης, όπου από εκεί έχει βγει και όλο αυτό το αποτέλεσμα και όχι μόνο, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε. Δημιουργίες, βλέπω, χειροποίητες. Ό,τι θέλεις. Έχεις ξαναδεί χειροποίητη τσάντα. Εγώ πάντως όχι. Χειροποίητη τσάντα. Ναι. Η κυρία Μαρίκα της κάνει και ήταν και δασκάλα στο σύλλογο την περασμένη σεζόν. Μπράβο σας. Που σταμάτησε λίγο άδοξα εξαιτίας του κορονοϊού. Σταματήσανε τα τμήματα και αυτή την έχω κατοχυρώσει να το ξέρετε. Σας το λέω. Αλλού είναι το δώρο σου, είναι εκεί στα πουλιά. Δεν είναι εκεί, μην τα βλέπεις αυτά. Κάνουμε που λέτε, έχουμε εστιάσει στην παράδοσή μας, κάνουμε τις επιμορφώσεις, προσπαθούμε και έχουμε κοντά μας και τα μικρά κορίτσια της περιοχής. Μπράβο. Αλλά όλο αυτό συνδέεται πάρα πολύ και με τα πολιτιστικά δρόμενα. Ασχολούμαστε πολύ με την παραδοσιακή γαστρονομία. Μεταλαμβαδεύουμε λίγο την παράδοση εκτός Κρήτης. Έχουμε πάει Κύπρο πολλές φορές, έχουμε πάει Χαλκιδική σε κάποιο φεστιβάλ, όπου εκεί παρουσιάζουμε φαγητά της Κρήτης και τα παντρεύουμε με τα φαγητά των άλλων περιοχών που πάμε. Κυρία Ελένη, αγαπάνε πολύ. Εγώ... Εσείς με τι ασχολείστε από όλα αυτά? Με όλα. Με όλα σχεδόν. Πολυπράγμονη αυτά κυρία τα έχω φτιάξει Ελένη εγώ. Κεφαλογιάννη Φουρναράκη. Τι θες τώρα, Ανογιαννή είναι τι. Αυτό είναι από το κοπανέλι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Εγώ δεν το έχω. Είναι μια τεχνική. Είναι μια τεχνική η οποία είναι ένα κουσούνι και έχει κάποια κοπανελάκια, τη λιμένη, την κλωστή και τα πλέκεις όπως πλέκουμε με το βελονάκι αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο και πλέκεται αυτή η δαντελίτσα. Όμως, γύρω. Προσεγμένο. Μπορεί αυτή η δαντέλα έχει 50 με 60 κουπανελάκια μικρά. Μπράβο. Ξυλάκια μικρά. Ξυλάκια μικρά. Συνδεμένη κλωστή. Συνδεδεμένη η κλωστή. Και δύσκολα ακούγεται. Αυτά είναι με βελόνα. Α, η μαμά μου ξέρει βελόνα. Βελόνα, βελόνα όχι βελονάκι. Άλλο είναι αυτό. Βελόνα αραψίματος. Βελόνα που ράβουμε ένα κουμπί. Πώς γίνεται. Είναι πιο δύσκολος ο τρόπος. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Το καθιερωμένο. Μελαλίδικη δουλειά. Κυρία Μαρίκα, εσείς τι σας αρέσει περισσότερο να ασχολείστε, τι είναι αυτό που θα δείξετε στις νέες και στους νέους? Το πλέξιμο αυτό. Αυτό πλέξιμο, εδώ, θα κάνει η κυρία Μαρίκα, ναι. Κοίτα εδώ. Λεπτομέρεια. Δεν καλεσθησία. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Αυτές τώρα οι γυναίκες τώρα τις ακριβοπληρώνετε αυτές εδώ τις τσαντούλες. Καλέ, γιατί να πάρεις από ένα μήκορι. Τις ακριβοπληρώνετε και αυτό θέλω να πω, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι υπάρχουν χέρια τελικά σε συλλόγους όπως την Εργάνη
που μπορείτε να δημιουργήσετε. Κάνουν και καλύτερη δουλειά, μπορώ να πω εγώ. Βέβαια. Πρέπει να μάθει ο κόσμος εδώ, αν μου επιτρέπετε. Θέλει λεπτή δουλειά είναι αυτή. Θέλει. Θέλει αγάπη. Εγώ αυτό θα πω. Θέλει αγάπη. Αυτό είναι που το ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα που βρίσκουμε στο εμπόριο. Μπράβο σας. Και βλέπουμε εκεί και κοσμήματα. Κοσμήματα έχουν κάνει πάρα πολλά τμήματα επιμόρφωσης κοσμήματος, όπου από μέσα από εκεί έχουν βγει κάποια κορίτσια που ασχολούνται επαγγελματικά. Αυτό εδώ που δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι. Πείτε μου τώρα, αυτό το φτιάξατε κι εσείς. Όχι εγώ. Το έχει φτιάξει μια κοπέλα μέλος του συλλόγου, είναι βιτρό. Έχουμε διδάξει και βιτρό στο σύλλογο. Έχουμε διδάξει αργαλιούς, διάφορα πράγματα. Έρχεται και κόσμος πέραν της Επισκοπής, φαντάζομαι. Έτσι, είναι από όλη την ευρύτερη περιοχή της Επισκοπής. Ευρύτερη περιοχή. Ναι. Και από Χερσόνησο, έρχονται... να φανταστώ. Ναι, έρχονται, ναι. Τώρα πια που είμαστε Δήμος Χερσονήσου, ναι. Έτσι. Ναι. Μας καλούν και εμάς και πάμε και δείχνουμε κάποια πράγματα αλλού. Αλλά η κληρονομιά δικιά μας είναι οι κυρίες από εδώ, οι μεγάλες κυρίες του Συλλόγου, όπου μας δείχνουν πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο όσον αφορά αυτά. Παραδόσεις της κριτικής νοικοκυράς. Του κριτικού και νοικοκυριού, που πολύ πιο παλιά είχε πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής από ότι τώρα, βέβαια. Και άρα, δεν το εκτιμάμε εμείς. Άρα, για να. Και ένας από τους λόγους που είμαστε εδώ σήμερα είναι αυτός. Ωραία, άρα για να νουθετείτε δηλαδή τις νεότερες γενιές, σημαίνει ότι υπάρχει λόγος. Υπάρχει. Πιστεύετε ότι έχει λίγο ξεστρατήσει. Όχι λίγο, πολύ. Η νεότερη νοικοκυρά, να το θέσω έτσι. Ναι. Εμείς προσπαθούμε καλά που υπάρχετε εσείς. Να τους βάλετε στον ίδιο κάνουμε δρόμο. Κάποια διαδραστικά, κάνουμε διάφορα στην μικρή μας εκεί περιοχή, μεταξύ μας, ειδικά τώρα είναι πολύ μικρές οι μαζόξεις που κάνουμε και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την παράδοση. Δείχνουμε αυτά, δείχνουμε το πώς παλιά αποθηκεύανε τρόφιμα, οτιδήποτε γινόταν σε ένα νοικοκυριό στην Κρήτη παλιά, προσπαθούμε μπράβο. Και το δείχνουμε. Χίλια μπράβο. Εσύ Λευτέρη, ήξερες από μία ρίζα φυτού μπορείς να αποκόμισεις χρώμα και δει κόκκινο. Κοίταξε, μ' αρέσει να μην λέω ψέματα καταρχάς. Θα πω ότι το γνώριζα, αλλά δεν ξέρω τον τρόπο που μπορούμε να πάρουμε δηλαδή πώς το χρώμα. Πώς λέγεις τη ρίζα για αρχή. Πώς θα την επεξεργαστούμε δηλαδή, πού θα βρούμε αυτή τη ρίζα, πώς θα την επεξεργαστούμε, πώς θα βγάλει το χρώμα, να βάψουμε αυγουλάκια, να φτιάξουμε και χρώματα. Και αυτό βάζω. Και μαλλί. Αυτό ήταν λευκό δηλαδή πριν. Αυτό ήταν λευκό, ναι. Το άφησα λίγη ώρα βέβαια και δεν πήρε. Αν το αφήσετε περισσότερο γίνεται πιο κόκκινο. Γίνεται πιο κόκκινο. Να δούμε λίγο, να τη δούμε τη διαδικασία. Μπορούμε να σας βοηθήσω λίγο να ανοίξουμε ναι, τη κουζίνα. Ναι, με τη κουζίνα πρέπει να ανοίξουμε. Εγώ είμαι εδώ, μην αγχώνεστε καθόλου. Ο νοικοκύρης εγώ που είμαι και παραδοσιακός. Ωραία, οπότε όταν έρθουμε να σας μαγειρέψουμε θα μας βοηθήσεις εσύ. Εννοείται. Για ρωτήστε εδώ γύρω γύρω να δείτε. Με καλούς μάγειρας εγώ. Να μας πείτε για αρχή αυτή η ρίζα από ποιο φυτό είναι. Το φυτό λέγεται ριζάρι. Είναι άγριο θάμνο. Είναι αυτό εδώ που φαίνεται εκεί, δεν ξέρω μπορείτε να το διακρίνετε. Το δροσερό είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι δροσερό. Είναι το φύλλο. Το έχουμε να βοηθήσω λίγο. Ναι, ναι. Αυτή η εποχή είναι η καταλληλότερη. Η καταλληλότερη. Και είναι τη αγιορτή, πηγαίνει να το μαζέψει. Οι γυναίκε μαζί και το σουρέβι. Είναι η ρίζα του. Τι ωραία διαδικασία. Αυτή είναι η ρίζα λοιπόν. Η ρίζα του φυτού. Ωραία. Τότε το κόβω με μικρά κομματάκια για να ξεραθεί πιο εύκολα. Το θρηματίζετε δηλαδή κάπως και το κάνετε έτσι, μπράβο, σε αυτή μετά, εδώ τη μορφή. Αφού ξεραθεί, το θρηματίζω έτσι, το βάζω εδώ. Αυτό είναι ένα πουγγί που έχετε δημιουργήσει, το βλέπω και υγρό. Ναι, γιατί είχαμε βράσει. Γιατί είχα βράσει. Ναι. Αυτό λοιπόν το ρίχνουμε στο τσουκάλι μέσα με το νερό και βράζει. Όσο πιο πολύ βράζει, τόσο πιο πολύ κόκκινο χρώμα βγάζει. Μάλιστα. Είναι κάτι δηλαδή σαν το τσάι που βάζουμε έτσι, και βράζουμε, έτσι. Μόνο που εδώ μπορούμε να ντύσουμε όμορφα και να χρωματίσουμε τις δημιουργίες έτσι. Μας. Είτε αυγό είναι αυτό, είτε κλωστή είναι κλωστή. Αυτή. Ναι. Βέβαια για το αυγό έτσι. Είναι ιδανική λύση γιατί δεν χρωματίζεται και το δεν εσωτερικό, δεν λερωνόμαστε. Να το έπιασα τώρα, βλέπεις λύση. Να λερώσει το χέρι μου, δεν λερώνει. Και φυσικός τρόπος. Φυσικός τρόπος. Ακόμα καλύτερα. Μπορείτε να το, μπορούμε να το φάμε καλύτερα. Το βράζουμε από βραδείς. Ναι. Τα σαπουνάκια και αυτά που όπως τα βάφανε παλιά. Όπως είναι αυτό, το βάζω εδώ, πάρα πολύ το βράζουμε, ναι. Βγάζει χρώμα πολύ. Ωραία. Το αφήνω λοιπόν να κρυώσει το πρωί και το στραγγίζω με τυχόν και έχουν πέσει τίποτα ψυχουλάκια μέσα. Κάτι δεν κάνω εδώ μέσα. Καλά, να ξέρετε, συγγνώμη. Ναι. Αλλά εντάξει, α, δεν μας τα λες καλά. Θα το βρούμε, θα το βρούμε, θα το βρούμε, θα το βρούμε. Ωραία. Ούτως ή άλλως δείχνουμε τον τρόπο, ναι. Δηλαδή και να μην βράσει που λέει ο λόγος, ναι, πάνω ναι. Κάτω να δείξουμε τη διαδικασία. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι Πάσχα τώρα να δείχνουμε πως βάφουμε αυγά. Ναι, αλλά δείχνουμε πως θα βάψουμε κλωστή. Και αυτό και δείχνουμε τον τρόπο γιατί είναι η εποχή τώρα που μαζεύεται το ριζάρι. Ριζάρι. Ναι, η ρίζα αυτή η είναι τώρα. Το καλοκαίρι είναι δροσερό.
Και δεν μπορείς να βγάζεις ρίζα. Άρα τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος. Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος. Γι' αυτό και το επιλέξαμε να το δείξουμε. Βρε το ριζάρι τι μπορεί να κάνει. Ναι. Μάλιστα. Α, να το βράζει. Ωραία, το κατηγόρησα και εγώ. Το κατηγόρησα. Να σε κακολογήσουμε αμέσως. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Βράζει λοιπόν το νεράκι μας εδώ. Ρίχνουμε το χρώμα μέσα. Ρίχνουμε το χρώμα μέσα. Πόση ώρα? Αρκετή. Όση ώρα και να το βράσουμε, τόσο πιο καλά. Μέχρι να σκουπίσει, να σφουγγαρίσει, έχει βράσει. Ωραία. Και μετά λοιπόν γίνεται αυτό εδώ το χρώμα το οποίο βλέπουμε. Αυτό το χρώμα. Βράζουμε τα αυγά πώς τα βράζουμε κανονικά. Ναι. Και είναι έτοιμα. Με τον ίδιο τρόπο ρίχνουμε και την κλωστή μέσα. Η κλωστή όμως θέλει λίγο πιο πολύ ώρα να βράσει. Όσο πιο πολύ ώρα βράζει, τόσο πιο πολύ παίρνει χρώμα. Βάλτε μέσα λίγο μέχρι να φύγουμε να το δείξουμε. Α, βάλτε μέσα. Βάλτε παραστατικό. Ζωντανό, ορίστε μας. Μέσα η κλωστή. Σαν μακαρονάκι κινέζικο. Και δεν είναι βρόσιμο όμως. Όχι, πρόσεχε. Βέβαια. Βάλουμε και δύο αυγουλάκια. Α, και βάζουμε και τα αυγουλάκια μέσα. Νοικοκυρεμένες δουλειές, όλα μαζί. Όλα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν έχω συγκρατήσει τον παραδοσιακό, τον τρόπο βαψίματος αυγών. Σε τι διαφέρει, κάτι με κρεμμύδι, κάτι κάνουμε, δεν ξέρω. Ναι, και με το κρεμμύδι γίνεται. Και με το κρεμμύδι είναι άλλο. Κάθε χρόνο βάφουμε αυγά. Μία εβδομάδα πριν το Πάσχα μαζευόμαστε όλα τα μέλη του συλλόγου, όσες επιθυμούν. Πάμε στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου, που εκεί βάφουμε τα αυγά μας με οποιονδήποτε φυτικό και απλό τρόπο υπάρχει, αθώο. Ναι. Είτε με κρεμμυδόφυλλα, είτε με παντζαρόφυλλα, είτε με λουλούδια, μαργαρίτες, με το ριζάρι είναι τα περισσότερα που κάνουμε. Και κάνουμε και κάποιες τεχνοτροπίες, όπως μας έχουν μάθει οι γιαγιάδες μας. Και βάφουμε τα αυγά μας έτσι. Εκεί λοιπόν έρχονται και πάρα πολύ μικρά παιδάκια από το σχολείο, όπου βλέπουν τη διαδικασία πώς γίνεται. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να αγωνιστεί η υγεία να έχουμε και σπάσει και ένα αυγό. Θα πάμε στην κοτούλα και θα πάρουμε. Λίγο τούλι με ένα κρεμμυδόφυλλο μέσα. Ορίστε, να υπάρχει κόλπο. Λευτέρη, άνθρωποι θα βάψει αυγά το Πάσχα. Ναι, με, θα ξαναέρθουν οι κυρίες. Θα τους μείνουν στα βάψουμε. Ακόμα καλύτερα έρθετε εσείς από τον κόλπο. Θα τα βάψουμε εμείς να δείτε όλους. Σωστό. Είναι πολύ το τουλάκι με το κρεμμυδόφυλλο μέσα στο αυγό και το βάζουμε μέσα στο κατσαρόλο που βράζει. Ορίστε, εύκολα, απλά. Και παίρνει το χρώμα ακριβώς έτσι ένα... Όχι βέβαια κόκκινο-κόκκινο, αλλά παίρνει ένα πολύ ωραίο χρώμα γκρι, όχι πάλι γκρι. Ένα καφέ. Ένα καφέ. Πορτοκαλί, ανάλογα. Είναι τώρα. Ανάλογα. Το βασικό είναι ότι παίρνει ένα χρώμα. Εδώ πείτε μας, γιατί έχετε μπροστά σας κάποιες εξαιρετικές δημιουργίες. Ναι. Είναι κοσμήματα. Είναι ένα από το μέλος, η κυρία Πόπη Ζεϊμπεκάκη. Από τα κορίτσια που έχουν μάθει και έχουν εξελιχθεί και το δουλεύουν στο σπίτι τους. Αλλά είναι και άλλα κορίτσια που έχουν επιμορφωθεί σε εμάς και κάνουν όχι μόνο κόψιμα και άλλα πράγματα. Και το βιτρό, σας λέω, υπάρχει στο χωριό μια κυρία που έχει κάνει δικιά της επιχείρηση και ασχολείται επαγγελματικά. Μωρή, μπράβο. Και κάνει κατασκευές τέτοιες ιδιαίτερες. Σε εκκλησίες ακόμα. Τα τζάμια αυτά που είναι στις εκκλησίες, τα χρωματιστά, είναι τέτοια η διαδικασία που γίνεται. Πώς μπορεί ο κόσμος να σας στηρίξει, γιατί ξέρουμε ότι είπαμε προηγουμένως ότι έχετε ένα μεγάλο πολυδιάστατο έργο σε εξέλιξη. Βοηθάτε εκεί για την τοπική κοινωνία, προωθείτε τα προϊόντα, ενισχύετε με τον τρόπο σας δράσεις που διαδραματίζονται εντός και εκτός της Κρήτης. Ανεβάζετε εκθέσεις. Εκθέσεις κάνετε. Μπορεί κάποιος να ενισχύσει το σύλλογο έτσι αγοράζοντας τα πράγματα αυτά, τις δημιουργίες. Εμείς κάνουμε κάθε χρόνο, τώρα βέβαια φέτος είμαστε τελείωσαν όλη την κατάσταση. Κάνουμε το καλοκαίρι, την τελευταία Κυριακή του καλοκαιριού, του Αυγούστου, κάνουμε μια μεγάλη γιορτή στην πλατεία του χωριού, που κάνουμε τη γιορτή της πίτας. Εκεί λοιπόν το συνδυάζουμε και κάνουμε τρίμερο εκδηλώσεων, όπου ξεκινάμε με μια έκθεση με τοπικά προϊόντα και με προϊόντα από τα μέλη του συλλόγου, όπου εκεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες μέσω της εφορίας και όλα αυτά μπορούμε και πουλάμε. Μπράβο σας. Τα κορίτσια δηλαδή μπορούν και πουλάνε, όπου τα έσοδα, το μεγαλύτερο ποσοστό πάει στο σύλλογο. Γιατί και εμείς δεν έχουμε άλλα έσοδα. Αυτά είναι τα έσοδα του συλλόγου. Κάνουμε αυτή την γιορτή, όπου είναι και μια μεγάλη γιορτή στο χωριό. Μαζεύει πολύ κόσμο, έρχεται πολλοί κόσμος. Ψωνίζουν, έρχονται και ξένοι πολλοί, γιατί έχει μαθευτεί η γιορτή μας αυτή. Και από τώρα και έπειτα
έχει δημιουργήσει και κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου μια πλατφόρμα όπου ενημερώνουμε τις εκδηλώσεις μας και θα μπορούν να ενημερώνονται πιο εύκολα ο κόσμος. Πλέον όλος ο κόσμος μπαίνει εκεί στο ίντερνετ. Και μετά πάλι ξανά η έκθεση αυτή γίνεται το Αγίου Μινά. Γίνεται ένα παζάρι μεγάλο στον δρόμο μπροστά από την εκκλησία. Πάλι με τα ίδια πράγματα. Γιατί είναι η τοπική γιορτή και εμάς ο Άγιος Μινάς, είναι πολιούχος μας. Βέβαια, το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε. Και θυμόμαστε όλοι και την κίνηση που κάνατε όταν μάθαμε ότι ο κορονοϊός μπήκε για τα καλά στη ζωή μας. Ναι, το θυμάστε. Βέβαια. Προσπαθήσαμε εκεί να κάνουμε κάτι, μήπως μπορέσουμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, πώς τον διώξουμε. Τώρα δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό. Τώρα φοράμε μάσκα, δεν πειράζει. Το διώξαμε, δεν το διώξαμε εκείνη την ημέρα με τις δοξολογίες και με τα ξόρκια. Εμείς προσπαθούμε με τον οποιοδήποτε τρόπο να κρατάμε ζωντανή την πολιτιστική μας κοινωνία. Γιατί θεωρούμε ότι είναι ζηλευτή. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται τόσος κόσμος στην Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Κρήτη για να δει όλο αυτό που έχουμε, που πρέπει να το αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο, να το στηρίξουμε, να το διαδώσουμε και να το διασώσουμε. Τι όμορφα πράγματα, τι όμορφα πράγματα. Βέβαια, πολύ μπράβο, γιατί και η δική σας η σχέση δοκιμάστηκε, γιατί λόγω του κορονοϊού υποθέτω ότι δεν μπορείτε να μαζευτείτε όλες μαζί όπως παλιά. Και νιώθετε τώρα μοναξιά, η μία μακριά από την άλλη. Κάνουμε αυτό, κάνουμε εξορμήσεις προς τα χωράφια. Σε ανοιχτούς χώρους. Τώρα που να είναι θα πάμε για τα χόρτα. Δεν πειράζει, μπορείτε να μιλάτε από απόσταση. Πάμε σε χόρτα όπου έχουν μαζί μας και μικρά παιδιά και βλέπουν τα χόρτα που έχει η Κρήτη, ποια μπορούμε να φάμε, ποια είναι επικίνδυνα για να φαγωθούν, όλα αυτά. Κάνουμε διάφορα τέτοια. Αργότερα θα δείξουμε και την μπουγάδα, πώς κάνανε παλιά την μπουγάδα στην Κρήτη, πώς καθαρίζανε τα ρούχα. Μαθαίνουμε. Λέαμε το στεγνοτήριο υποβλητήριο. Έχουμε ξεχάσει. Από όλα έχουμε γνώσεις. Κυρία Μαρικά, για πείτε μου, ποιες άλλες δράσεις πέρα, τώρα έχουμε, είπαμε το μάζεμα χόρτων κτλ. Ποιες άλλες δράσεις έτσι θα ακολουθήσουν στην πορεία για να ξέρει και ο κόσμος που θα έρθει να σας βρει, να σας συναντήσει. Αν ξεφύγουμε από τον κορονοϊό, θα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Έχουμε και τα χωράφια, είπαμε. Μπορούμε κάτω να κάνουμε έξω. Τα χωράφια. Γιατί μπορούμε, κάνουμε γιατί όχι. Πολλά, όπως βλέπετε, εργόσυρα στο σύλλογο. Και περνά και η ώρα μας και μαθαίνουν και μικρότεροι. Μπράβο. Και είναι τι ωραία, αλλά τώρα δεν γεμίζετε, τις εφεδρίες σας, ενώ τις αποσκευές σας με δημιουργίες από τώρα, έτσι ώστε όταν θα γίνει ένα μεγάλο event. Ναι, βέβαια. Σίγουρα. Ένα μεγάλο γεγονός. Βέβαια. Μας ρωτάνε τώρα οι έχετε έτσι και πληθώρα δειγμάτων. Έτσι. Μου είχαν στείλει κάποια μηνύματα, κάποιες κοπέλες, θα κάνουμε κάτι Αγίου Μινά. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Καθόμαστε μέσα. Εχθές μας είχαν καλέσει από το Δήμο χθες το απόγευμα και μας είπαν ότι δεν γίνεται. Γιατί για να κάνουμε όλο αυτό που σας λέω, το παζάρι, τις εκθέσεις, παίρνουμε άδεια χρήσης χώρου, κοινόχρηση του χώρου από το Δήμο. Μας είπαν ότι δεν θα μας δώσουν. Μάλιστα. Να φτιάξουν τα πράγματα. Αυτά εκεί είναι δικά μας. Ναι, αυτά εδώ στο ξένη η κοπέλα που μας έδωσε τα κοσμάτα για να τα δουν. Πώς τη λένε, Πόπι. Κυρία Πόπι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Πόπι. Ευχαριστούμε, κυρία Πόπι. Να είστε καλά, κυρία Πόπι. Έλα τα σκουλαρικάκια και από μένα αυτό για σένα. Α, βλέπεις τώρα. Παίρνουμε δώρα συνέχεια. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν το φτάνω. Δεν πειράζει, το βλέπω. Από την κυρία Μαρίκα την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ωραία. Και αυτά εδώ που τα φοράω του χεριού, τέλεια, θα γεμίσουμε σε λίγο, δεν θα φαίνεται το δέρμα μου εδώ πέρα, με τόσα που έχω και τους ευχαριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν κάνει μικρά δωράκια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να έχετε δύναμη να δείχνετε στις νεότερες γενιές στον δρόμο. Γιατί καμιά φορά χάνεται, έχει ομίχλη. Έτσι. Βέβαια, έτσι είναι. Εμείς προσπαθούμε πάντως. Να είστε καλά. Σύλλογος Εργάνη, από την Επισκοπή μας ήρθαν φίλες και φίλοι και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας φίλεψαν, μας έκαναν δωράκια, μας έμαθαν πώς να βάφουμε αυγά και κλωστές. Θα σηκωθώ τώρα. Το αποφάσισα. Και κλωστές. Και να κεντάτε. Και να κεντάμε. Και να κεντάμε. Όχι να κάψουμε, να το κεντήσουμε. Να κεντάμε. Να κεντάμε. Λοιπόν, να κεντάμε. Σας είστε τόσο, είστε γλυκύτατες και οι τρεις. Ευχαριστούμε. Και εσείς είστε πολύ καλοί. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όμως και εσάς πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα μας. Πίστη στο ραντεβού μας, δεν πιστεύω να το έχετε ξεχάσει. Αύριο είναι Πέμπτη, θα είμαστε εδώ στις 3. Μαζί σας να σας κρατήσουμε την πιο ζεστή συντροφιά. Σας αγαπάμε πολύ. Και μην ξεχνάτε. Με πρόλαβε. Να χαμογελάτε. Γεια σας.